Η επικαιρότητα και τι δεν έχει. Βέβαια, τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο, τα συζητάγαμε προηγουμένως και με τον Υπουργό Επικρατείας, είναι η ακρίβεια. Είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν με αφορμή τη δολοφονία αυτού του άτυχου παιδιού στη Θεσσαλονίκη. Όλοι νιώσαμε το μεγαλείο της οικογένειας μιλώντας με τον πατέρα και τη μητέρα. Είναι η κρίση που δεν ξέρουμε αν οδηγεί σε εξελίξεις. Ζητάει εκλογές η αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών από την ακρίβεια, όπως είπαμε. Για ποιο πράγμα να πρωτομιλήσει κανείς, ό,τι θέλετε κύριε εσείς. Παπαδάκη. Ό,τι θέλετε εσείς. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από την άγρια δολοφονία αυτού του 19χρονου παλικαριού, που άφησε πίσω του μια χαροκαμένη οικογένεια. Και να πω ότι πολλά ακούγονται ήδη, πολλά μέτρα εξαγγέλλονται, πάρα πολλά, μπορείτε να το βεβαιώσετε κι εσείς, έχουν εξαγγελθεί εδώ και δεκαετίες, κάθε φορά που έχουμε τέτοια φαινόμενα. Όμως καμιά κυβέρνηση, κύριε Παπαδάκη, μέχρι τώρα δεν τόλμησε να αγγίξει τη ρίζα, την αιτία του φαινομένου, που εκδηλώνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, κυρίως στο ποδόσφαιρο. Και αυτή η αιτία, η ρίζα, δεν είναι άλλη από την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, από την είσοδο των μεγάλων επιχειρηματιών στο χώρο του ποδοσφαίρου. Οι παλιότεροι θυμούνται ότι τότε είναι που αρχίζουν τα επεισόδια να παίρνουν τέτοια οργανωμένη μορφή. Τότε είναι που αρχίζουν να οργανώνονται οπαδικοί στρατοί στο πλάι μεγαλοπραέδρων, μεγαλοπαραγόντων. Αυτοί οι στρατοί οπλίζονται, εξοπλίζονται, εκπαιδεύονται, λειτουργούν μέσα στα γήπεδα, έξω από τα γήπεδα, στις γειτονιές, τρομοκρατούν κόσμο, πολλές φορές κάνουν και εμπόριο ναρκωτικών. Είναι φαινόμενα σύμφυτα με τη σύψη, την εμπορευματοποίηση, την επιχειρηματοποίηση του ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η δική μας άποψη και όσο αυτό δεν θίγεται, όσο αυτή η αιτία δεν αντιμετωπίζεται και η μόνη αντιμετώπιση αυτή της αιτίας βέβαια είναι η κατάργηση των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών. Είναι ο αθλητισμός να αποκτήσει το πραγματικό του περιεχόμενο που δεν είναι άλλος από τον ερασιτεχνισμό. Μέχρι τότε η υπαγωγή των ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών στο Υπουργείο Εμπορίου, κύριε Παπαδάκη, και όχι στο Υπουργείο Αθλητισμού. Μέχρι τότε θα έχουμε δυστυχώς τέτοια φαινόμενα και αθώα παιδιά, αθώα παλικάρια όπως ο Άλκης θα χάνουν τη ζωή τους από τέτοιες εγκληματικές συμμορίες. Πρέπει να πούμε όμως, κύριε Παπαδάκη, και κάτι άλλο. Σε αυτούς τους οπαδικούς στρατούς, οι οποίοι βρίσκονται στις μεγάλες ΠΑΕ συνήθως, φωλιάζουν και φασιστικές ομάδες και συμμορίες εγκληματικές, σαν αυτές που έχουμε δει να λειτουργούν και να τρομοκρατούν κόσμο στα σχολεία, στις γειτονές, στη Θεσσαλονίκη και στη Δυτική και στην Ανατολική. Σχετίζονται αυτά τα φαινόμενα, δεν είναι άσχετα, το έχει παραδεχτεί άλλωστε και η ίδια η κυβέρνηση και νομίζουμε ότι είναι παρήγορη καταρχήν η ανακοίνωση των παλεμάχων ποδοσφαιριστών, των βετεράνων ποδοσφαιριστών της Θεσσαλονίκης, μεγάλα ονόματα ανάμεσά τους και θα πρέπει να αντιδράσουν και οι φύλαθλοι απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Μάλιστα. Και να επιδιώξουν και να απαιτήσουν από την πολιτεία και το κράτος αυτό που λέει το ΚΚΕ, την ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Μάλιστα, ποιο άθλημα άραγε, κύριε Παπαδάκη, διδάσκεται στα σχολεία, πού υπάρχουν οι αθλητικοί χώροι σήμερα να αθληθεί ένα παιδί? Δεν θα ρωτήσω εμένα και εσένα. Κομματική στρατή επιτρέπεται να υπάρχουν. Γιατί αθλητική στρατή σίγουρα δεν επιτρέπεται και ποδοσφαιρική. Κομματική στρατή, κύριε Δελή, οι οποίοι κάνουν αυτό ακριβώς το οποίο τους επιβάλλει ένα κόμμα, επιτρέπεται να υπάρχουν. Καλά, και εσύ μόνο στα μάτια μου. Τώρα, μόνο στο ΚΚΕ υπάρχουν κομματική στρατή. Δεν υπάρχουν στην Δημοκρατία, δεν υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ. Παντού υπάρχουν κομματική στρατή. Με αυτές τις εγκληματικές συμμορίες είναι δυνατόν. Υπάρχουν τα πάντα. Είναι δυνατόν. Γιατί ο κύριος Δελής έφερε το θέμα και είπε ότι. Για να μας απαντήσει. Είναι απαράδεκτη η ερώτηση του κυρίου Ζαχαρού. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, την κομμουνιστική νεολαία της Ελλάδας, γιατί εκεί αναφέρεστε, με όλες αυτές τις εγκληματικές και ναζιστικές συμμορίες. Έχουμε πει επανειλημμένα, κύριε Ζαχαρέ, για τα φαινόμενα της οπαδικής βίας, για την αιτία τους, τα είπα πριν από λίγο και εδώ από την εκπομπή.
Δεν είναι άποψή μας, είναι η πραγματικότητα. Οι είναι παλιότεροι θυμούνται και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πότε αρχίζει και αναπτύσσεται όλη αυτή η βία γη μέσα και έξω από τα γήπεδα. Όσο προχωράει η επαγγελματοποίηση και η επιχειρηματικότητα στο ποδόσφαιρο. Για το κομματικό στρατό, εκεί και πέρα. Σταμάτησε, μια κουβέντα μόνο, αν επιτρέπετε. Δεν υπάρχουν. Κύριε Δελή, δεν υπάρχουν απαράδεκτες ερωτήσεις, μόνο απαράδεκτες απαντήσεις. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι να φύγουμε από αυτή την τοξικότητα που βοηθάει τα ζυζάνια. Είναι ο κύριο Δελή εκεί. Έχει γίνει ένα μεγάλο συλλαλητήριο στον Εύωσμο προχθές, το οποίο πέρασε στο όχι, μισό λεπτό, Σαμάτη μου. Κύριε Δελή, αναφέρεστε σε άλλα κανάλια. Το Καλημέρα Ελλάδα ήταν στο λιμάνι και έκανε σύνδεση. Και είχαμε ρεπορτάζ. Εμείς είμαστε το μοναδικό κανάλι που βρεθήκαμε, ενδεχομένως δεν ξέρω αν ήταν κι άλλα, που βρεθήκαμε στο λιμάνι του Πειραιά στην κινητοποίηση των εργαζομένων. Είναι μια άχαρη αυτή η συζήτηση και δεν θέλω να υπενθυμίσω στον κύριο Δελή. Αυτό είναι για αυτούς που μας ακούνε. Δεν είχε τη δημοσιότητα που θα έπρεπε. Κύριε Δελή. Και συζητάμε για τις δηλώσεις του Υπουργού Γεωργίας, αλλά δεν συζητάμε για τους αγώνες των αγροτών για την επιβίωσή τους. Για τους φτωχούς και μεσαίους αγρότες. Να πω κάτι όμως. Μας λέει ο κύριος δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Δελή, επειδή εμένα κομματικό στρατός μου έχει διακόψει εκδήλωση στο πανεπιστήμιο, δεν θέλω να πω σε αυτή.